Είναι μια τεράστια πρωτόγνωρη κατάσταση. Είχαμε έτσι για τέτοιες μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις και τέτοιες χαμηλές ρευστότητες στην κοινωνία, οι οποίες κοινωνίες είναι σαφώς συνδεδημένες με τις αγορές και την οικονομία. Είχαμε δεκαετίες να ακούσουμε, πολλές δεκαετίες να ακούσουμε τέτοιες κινήσεις και τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς, κύριε Δουγεράκη, έχουμε μπει σε ένα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει χτιστεί με πολλούς παράγοντες, οι οποίοι τελικά φαίνεται ότι είναι ένας πόλεμος, ένας παγκόσμιος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος. Τώρα μπήκαμε δυστυχώς και σε πολεμικός πόλεμος, με επιχειρήσεις. Και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει και έχουν χτυπήσει ένα πληθωρισμό ο οποίος είναι πολύ σκληρός και ο οποίος επηρεάζει και την οικονομία μας, η οποία η οικονομία μας δεν παράγει, δεν έχει έτσι αν θέλετε παραγωγική δυναμική που να προσδώσει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στο προϊόν το οποίο θα παράξει και θα είναι έτσι ένα επιπρόσθετη αξία. Και δυστυχώς αυτό επηρεάζει άμεσα και έμεσα πάρα πολύ και την ρευστότητα της κοινωνίας και την ρευστότητα της οικονομίας και με όλα τα συνεπακόλουθα που έχουν σχέση με τα οικονομικά μεγέθη της οικονομίας μας. Έχουμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο πληθωρισμός έχει αγγίξει το 10%. Είναι ένας πληθωρισμός που εκτός τα ενεργειακά, γιατί όλοι νομίζουμε ότι το ενεργειακό πρόβλημα έγινε ένα ποσοστό, συντρέχει μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα τα οποία κτίσανε αυτόν τον πληθωρισμό. Αυτό επιπρόσθετα δημιουργήθηκε, αν θέλετε, μια επιβάρηση στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είχε άλλους συντελεστές. Τώρα τι κάνουμε, γιατί αυτή η κατάσταση, η οικονομία δυσκολεύεται πάρα πολύ, όπως και η κοινωνία. Άρα λοιπόν τώρα τι κάνουμε, οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας, πραγματικής κατάστασης, τι λένε. Τι να κάνουμε, ναι. Γιατί εντάξει, με τα στραγάλια εντός εισαγωγικών, με τα βοηθήματα και τις επιδοτικές πολιτικές, δεν νομίζω ότι βοηθούν. Τι προτείνετε λοιπόν, κύριε Κουμαντάκη? Προτείνουμε πολιτικές στρατηγικού χαρακτήρα. Δηλαδή? Πρέπει να λάβει η κυβέρνηση πολιτικές, να διαμορφώσει πολιτικές που θα μπορέσουν μέσω σταθμιστικά και μέσω χρονικά να αναπτύξουν συνθήκες που θα δημιουργήσουν ρευστότητα και στην οικονομία και στην κοινωνία. Δώστε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι το εννοείτε. Θα πρέπει γενναία να μειωθεί. Πρέπει να πιστούν και οι θεσμοί, οι οποίοι είναι αρνητικοί σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά πρέπει να πιστούν πλέον και αυτό θα δημιουργήσει, θα σέψει τον πληθωρισμό σε ένα σημαντικό βαθμό και θα αυξηθεί η ρευστότητα της επιχειρηματικότητας. Μέσα από τη μόχλευση της οικονομίας θα δημιουργήσει, στην οικονομία μέσα θα δημιουργήσει, αν θέλετε, μια κινητικότητα που και το κράτος θα έχει ένα μεγαλύτερο όφελος. Το ιδιωτικό χρέος. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις δύο τελευταίες κρίσεις που περάσαμε και τώρα ζούμε την τρίτη κρίση, το ιδιωτικό χρέος σε όλο το επίπεδο και σε όλες τις κατευθύνσεις έχει περίπου ανέλθει στα 250 δισεκατομμύρια. Ένα τεράστιο ποσό, το οποίο είναι αδύνατον το κράτος από εκεί να αντιλήσει χρήματα με την κατάσταση τη σημερινή. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε μια διαδικασία που να πάμε πάλι στις 120, αν θέλετε, σε όλο το επίπεδο, από το ΕΦΚΑ έως το δημόσιο, έως τις τράπεζες, έως παντού, με 120 δόσεις και ίσως και παραπάνω, πρέπει και παραπάνω, για να μπορέσει με τη σημερινή δυνατότητα το κράτος να εισπράξει κάποια χρήματα και στην κατεύθυνση αυτή να μπορέσει να δώσει
και κάποια βοηθήματα που εκεί πρέπει να δώσει. Διαφορετικά θα δημιουργήσει ένα μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα, το οποίο είναι δημιουργημένο, αλλά θα επιταθεί περαιτέρω. Σε 12 μήνες θα δοθεί επιδότηση στην αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας, σε επιχειρήσεις μεταποίησης και υπηρεσιών και δημιουργία ρυθμίσεων για αποπληρωμή των λογαριασμών που έχει εκδοθεί και που θα δοθούν σε αυξημένες χρεώσεις για διάστημα 12 μηνών. Πάντα στην κατεύθυνση της ρευστότητας για να μπορέσει να μοχλευθεί η οικονομία και να έχουμε μια κινητικότητα. Οπωσδήποτε είναι ένα θέμα πλέον καθοριστικό στη σημερινά δεδομένα ότι πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και όχι σε συγκεκριμένα προϊόντα, σε γενικό επίπεδο. Οριζόντια. Ναι, το ΦΠΑ. Mm-hmm. Θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ρευστότητα στην κοινωνία και μέσα πάλι από τη μόχλευση των αγορών να εισπράττει και το κράτος. Είναι, αν θέλετε, μια σχέση που σε οικονομικό επίπεδο αυτό το πράγμα, ναι, σε πρώτο βαθμό το κράτος έχει κάποια, στα έσοδα κάποια μείωση, αλλά αμέσως μέσα από τη μόχλευση θα δημιουργήσει και έσοδα στο κράτος, αλλά και δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στη ρευστότητα, στη βοηθάει τη ρευστότητα της κοινωνίας. Στην απασχόληση, γιατί αυτή όλη η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και φοβάμαι ότι θα κρατήσει, γιατί σας είπα προηγούμενα ότι δεν είναι κάτι που θα σταματήσει ο πόλεμος ή έτσι αλλιώς θα επανέλθουμε στα προηγούμενα, είναι ένας πληθωρισμός ο οποίος είναι δομικός και θα κρατήσει για πάρα πολύ χρόνο. Και στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, ίσως δημιουργηθούν προβλήματα στις επιχειρήσεις και στη σχέση με την απασχόληση. Και πρέπει εκεί να δοθούν στηρίγματα, συγκεκριμένα στηρίγματα, έτσι, για την απασχόληση. Ειδικό πρόγραμμα επιδότησης εργασίας με σκοπό και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αυτό σε επόμενο βήμα. Ενεργοποίηση των μηχανισμών για τη ρύθμιση της αγοράς και του καθορισμού των τιμών, ιδιαίτερα στην ενέργεια και στο καύσιμα. Και να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους σε υβριδικά προγράμματα και μέτρα ανάπτυξης και αυτοπαραγωγής ενέργειας, επιτάξεις διαδικασιών τα νητέματα του ΕΣΠΑ, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν ενεργειακές αναβαθμίσεις ή άμεσα άνοιγμα προγράμματος εξοικονομώ και τις επιχειρήσεις, στο οποίο θα εντάσσονται πάσης φύσεως εργασίες και ενεργειακή αναβάθμιση. Και 2-3 ακόμη, αν θέλετε, τέτοιες κινήσεις, οι οποίες θα κυριολεκτικά θα βοηθήσουν τη ρευστότητα, γιατί με επιδοτήματα, επιδοτήσεις, πάρε από εδώ κάτι στο ρεύμα, από αυτό, ουσιαστικά αυτά εξανεμίζονται εν ρηπή και δεν, ουσιαστικά δεν βοηθούν την οικονομία σε αυτή τη δύσκολη διαχρονικό πρόβλημα να μπουν σε μια κατεύθυνση, όχι ανάπτυξη, γιατί ανάπτυξη θέλει και άλλα πράγματα και άλλα δεδομένα, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να κρατήσουμε την οικονομία μας, να κρατήσουμε επιχειρήσεις, να κρατήσουμε θέσεις εργασίας και να μπορέσουμε να πάμε σε μια σταθερότητα. Μάλιστα. Τότε, γιατί οι φωστήρες, οι οικονομικοί φωστήρες εντός εκτός και επί τα αυτά εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας, όταν ακούν τέτοιες προτάσεις από τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας, οικονομολόγος είστε, πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων είστε, δεν τα υιοθετούν όλα αυτά? Γιατί φαντάζομαι ότι από εσάς όλα αυτά μετρημένα είναι, κοστολογημένα είναι. Ξέρετε τι σας γίνεται, μας έχετε συνηθίσει ούτως ή άλλως σε αυτή την κατεύθυνση όταν λέτε κάτι να γίνεται. Οι εντός και οι εκτός φωστήρες, λοιπόν, γιατί δεν τα υιοθετούν? Άρα είναι πολιτικό το θέμα, είναι πολιτική η στόχευση και αλλού σε πάνε, κύριε Μανώλη Κουμαντάκη. Έτσι, καλά τα είπατε. Με μια κουβέντα τα είπατε. Με συγχωρείτε όλα. Δηλαδή. Μια κουβέντα τα είπατε όλα. Την προηγούμενη Σαββατοκύριακο ήμουνα στην Αθήνα στην Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ και εκεί είχε και, αν θέλετε, ένα retail για το επόμενο βήμα του εμπορίου στα δεδομένα τα σημερινά και το μέλλον.
Εκεί λοιπόν αυτές οι θέσεις οι οποίες ήταν της Ομοσπονδίας και υιοθετήθηκαν κυριολεκτικά και συμπληρώθηκαν από όλο το οικονομικό κύκλωμα της Κρήτης, γιατί αυτές οι θέσεις μας πλέον είναι οι θέσεις όλου του οικονομικού κύκλωματος της Κρήτης και αυτές θα μεταφέρομαι αύριο με τους βουλευτές. Ζητώντας τη στήριξή τους, να μεταφερθούν θέλετε πάνω στην κυβέρνηση. Ναι. Έχουν μεταφερθεί εν μέρη και πάνω προς την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, από ό,τι είδα πάνω στην Αθήνα, διαπίστωσα ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και στο κυβερνητικό επιτελείο και γενικότερα σε αυτούς που διαμορφώνουν πολιτικές. Κύριε Κουμαντάκη, μην το πείτε κύριε Κουμαντάκη το παρακάτω, γιατί αρχίζει να εκνευρίζει ουέ και αλίμονο. Αν μια κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση είναι, ό,τι χρώμα και αν έχει, δεν ακούει το ρυθμό και τον παλμό από κάτω. Επιλέγει να λέει δεν άκουσα, δεν ξέρω, δεν είδα. Είναι η προσφυλής τακτική. Αλλιώς δεν σου κάνει για κυβέρνηση. Η όποια κυβέρνηση, σε όποιο χρώμα είναι, ουέ και αλίμονο, εάν κάποιος από εμάς πιστεί ότι όποιος περιδιαβαίνει, ακούει, ενημερώνει κλπ, το μόνο που κάνει είναι να λέει τι, θα ενημερωθώ, είναι η γνωστή καραμέλα. Να τους αφήσω με τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζονται πλέον άλοθη. Γι' αυτό το λέω έτσι. Είναι άπαντες γνώστες. Πλέον πρέπει αυτό να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει. Οι υπόλοιπα όλα που ζούμε τώρα τα τελευταία χρόνια και επιδοτήματα και έτσι και αλλιώς και επιδόματα και βοηθήματα και στραγάλια εντός εισαγωγικών σας λέω δεν βοηθούν τελικά. Έτσι μπορούν να κρατήσουν μια κατάσταση αλλά δεν δίνουν βάση πάνω στην οποία θα μπορέσουμε ουσιαστικά να δώσουμε μια κατεύθυνση επιβίωσης της οικονομίας που και σε αυτή τη σχέση που έχουμε φτάσει σήμερα είναι μια τραγική κατάσταση. Έτσι τη ρευστότητα των πραγματικών εισοδημάτων, τα οποία ουσιαστικά αυτά κρατούν την οικονομία, αυτή είναι η σχέση με την οικονομία. Αυτά τα πράγματα, αν δεν δώσουμε στρατηγικού χαρακτήρα αυτά, έτσι, και όχι πάρε στραγάλια, δεν έχουμε καμία προοπτική. Μα φυσικό και είναι. Και θα κρατήσει πολύ αυτή η διαδικασία. Αυτό θα είναι. Πολύ. Όπως το είπατε, πράγμα. Είναι ένας κύκλος και αυτός ο κύκλος είναι που ορίζει τα πάντα. Αν δεν έχω, δεν θα έρθω. Και από τη στιγμή που δεν θα έρθω, δεν θα έχετε. Γιατί όταν το πανίβρακι δεν βγαίνει, συγγνώμη, εκεί το κλείνεις. Και με ό,τι έχεις, περνάς ή προσπαθείς να περάσεις. Κύριε Κουμαντάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.